τι είναι ο χρόνιος πόνος. Ναι. Ή χρόνιο πιελικό άλγος, ή χρόνιος πόνος όπως το μπορεί να το βρει κανείς σε διαγνώσεις ή γραμμένο στα βιβλία. Είναι ο πόνος εκείνος ο οποίος υπάρχει στην ασθενή για τουλάχιστον 6 μήνες. Αυτό είναι το συνθετικό της χρονιότητος που αναφέρει η ορολογία. Ο πόνος δεν χρειάζεται να είναι συνεχόμενος. Δεν χρειάζεται να πονάει η γυναίκα συνεχόμενα για 6 μήνες. Μπορεί να υπάρχουν και διαλύματα. Μπορεί ο πόνος να μας επισκέπτεται και να μας αφήνει. Μπορεί ο πόνος να είναι οξύς ή ο πόνος να είναι λίγο πιο αμβλής, να είναι σαν βάρος. Όμως, πόνος ο οποίος υπάρχει σε κάποιο σημείο του σώματός μας, εν προκειμένου στην περιοχή από τον οφαλό και κάτω, μέχρι την είσοδο του κόλπου ή του προκτού, για πάνω από 6 μήνες, με όποια μορφή και να έχει, ονομάζεται χρόνιος πόνος. Το δεύτερο που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι, όπως πολύ σωστά σας αναφέρουν και οι ασθενείς σας, τις περισσότερες φορές έχει ή χαθεί στη διάγνωση ή δεν έχει εντοπιστεί το σημείο του πόνου. Γιατί ο χρόνιος πόνος στην πίελο, το χρόνιο πιελικό άλγος ή στο πιελικό έδαφος μπορεί να έχει πολλές αιτίες και πολλές αφετηρίες. Μπορεί να είναι μία πρόπτωση. Μπορεί να είναι μία ενδομητρίωση ή αδενομίωση, δηλαδή να αφορά τη μήτρα ή τις οθήκες. Μπορεί να προέρχεται από το έντερο, να είναι παραδείγματος χάρη αυτό που ονομάζουμε irritable bowel syndrome ή σπαστική κολίτιδα, ευερέθηση στο έντερο. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιος πόνος που προέρχεται μετά από τραύμα, νευτικό τραύμα. Αυτό που λέμε ένα τραύμα μετά τον τοκετό, από μία περινεοτομή που έχει γίνει για να βγει το μωρό. Επειδή λοιπόν μπορεί να έχει πολλές αιτίες, πρέπει να φτάσουμε στη διάγνωση ώστε να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε. Άλλη θεραπεία ενός μευτικού τραύματος, άλλη θεραπεία από μία διάμεση κυστίτιδα, παραδείγματος χάρη, άλλη θεραπεία από έναν γαστρεντερολόγο κατά κύριο λόγο, όταν πάσχει το έντερο με μία σπαστική κολίτιδα. Το χαρακτηριστικό όμως όλων αυτών των παθήσεων, των αιτιών που συνθέτουν το χρόνιο πόνο, είναι ότι μετά από ένα οξύ ερέθισμα, που είναι οξύς πόνος, που μπορεί να μας έπιασε πριν από λίγες μέρες, για να μπούμε στη χρονιότητα, επέρχεται μία αλλαγή στα νεύρα, όπου μία αίσθηση του πόνου τη μεγενθύνει. Ακριβώς. Και πρέπει να το προλάβουμε πολύ γρήγορα, γιατί όταν εγκατασταθεί αυτό, μετά μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Επειδή υπάρχει βιβλιογραφικά η σύνδεση μεταξύ του χρόνιου πόνου και διαταραχούν στην ψυχική σφαίρα, κατάθλιψη κτλ. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η αιτία μια ψυχική διαταραχή για το χρόνιο πόνο. Ακριβώς. Απλά οι γυναίκες που έχουν χρόνιο πόνο, είτε επειδή κλείνονται στον εαυτό τους, επειδή δεν βρίσκουν λύση κτλ., αναπτύσσουν μια κατάθλιψη. Λογικό. Ή μια κατάθλιψη που συνυπάρχει μεγενθύνει τον πόνο. Δηλαδή, να το πούμε απλά, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταθλιπτικός, πονάει πολύ περισσότερο από ό,τι θα πονούσε μια γυναίκα η οποία δεν έχει μια τέτοια διαταραχή. Σε κάθε περίπτωση, και μιλώντας για τον πιελικό πόνο, επειδή μπορεί να είναι πολυσύνθετη η αιτία που προκαλεί τον πόνο, θέλει μια πολύ καλή διάγνωση. Όχι, και πρέπει να πούμε στη γυναίκα ευθύς εξ αρχής ότι το θέμα του χρόνιου πόνου είναι δύσκολο, υπάρχουν λύσεις, αλλά θα χρειαστεί χρόνος και δουλειά. Και επιμονή από μέρους της και υπομονή από μέρους μας. Πολλές φορές οι θεραπείες πρώτης γραμμής δεν λειτουργούν και πρέπει να πάμε σε δεύτερης γραμμής ή τρίτης γραμμής. Ή να επανέλθουμε ξανά σε μια θεραπεία η οποία παλαιότερα έχει αποδώσει και μετά σταμάτησε. Θέλει χρόνο. Αλλά ο ρόλος του γιατρού και του φυσικοθεραπευτού σε αυτές τις παθήσεις δεν είναι μόνο κλινικός, είναι και υποστηρικτικός. Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να είμαστε δίπλα. Είναι υποστηρικτικός, εννοείται, και αυτό έχει να κάνει με όλες τις παθήσεις του κλινικού. Πόσο μόνο σε κάτι που είναι χρόνιο. Γιατί για να σε εμπιστευτεί ο ασθενής, πρέπει όντως να μπορέσει να νιώσει άνετα. Ότι μπορεί να σου πει τα πάντα, μπορείς να τον ακούσεις, να τον καταλάβεις και να ασχοληθείς με αυτό που απασχολεί τον ασθενή εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο χρόνος πόνος δεν είναι χτύπησα, έπεσα, έχω έναν οξυπόνο και σιγά σιγά. Είναι κάτι το οποίο έχει ριζώσει, ας το πούμε, εκεί και έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Από τη σεξουαλική επαφή μιας πολύ νέας γυναίκας, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα, μέχρι μια μεγαλύτερη γυναίκα που μπορεί να περπατήσει, ας πούμε. Το πιο χαρακτηριστικό σε αυτό που λέτε είναι ότι οι ασθενείς με χρόνιο πόνο, εξορισμού, όταν έρθει στο γιατρείο μας ή στο κέντρο σας, έχει ήδη πονέσει για τουλάχιστον 6 μήνες. Ναι. Και παραπάνω. Άρα είναι μια γυναίκα ταλαιπωρημένη. Ναι. Και έτσι πρέπει να την προσεγγίσει κανείς από την αρχή. Ακριβώς.